η Δημοτική Αρχή πήρε την πρωτοβουλία που την έχουμε πολλές φορές πει ότι θα ξεκινήσουμε να, τα δικαιώματά μας και αυτά που δικαιούται η πόλη να τα διεκδικούμε. Η περιγραφή έγινε, τα αιτήματα μπήκανε, μπήκαν από το Δήμο μας, αλλά και γενικότερα όλοι οι Δήμοι βάζουν διάφορα ζητήματα, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση από τους κυβερνώντες για να λυθούν τα ζητήματά μας. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκινήσαμε από την αρχή που ήρθαμε ως Δημοτική Αρχή. Να διεκδικούμε τα δίκαια μας. Κανένας δεν πρόκειται να μας χαρίσει τίποτα. Ό,τι θα πάρουμε, θα το πάρουμε με τους αγώνες μας. Όσο πιο πολύ αγωνιζόμαστε και διεκδικούμε το δίκαιο, αυτό θα έχει και αποτελέσματα. Ξεκινούμε αυτή τη μεγάλη πορεία πάλι στην Αθήνα. Την άλλη φορά ξεκινήσαμε με τα πόδια. Τώρα οι συνθήκες δεν μας το επιτρέπουν και θα πάμε με τα λεωφορεία μας, με τα αυτοκίνητά μας, με όλα εκείνα τα μέσα τα οποία θα μας φέρουν στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση και διαδήλωση και θα πάμε στην κυβέρνηση να ζητήσουμε όλα αυτά τα οποία μας τα στερούν. Και πρώτα και κύρια, επειδή όταν λέμε Δήμος είναι οι άνθρωποι που συγκροτούν το Δήμο, είναι τα δίκαια των ανθρώπων μας, οι οποίοι βρίσκονται σε συνθήκες δύσκολες, η φτώχεια συνεχίζει και βασανίζει τους ανθρώπους της πόλης μας, τους εργαζόμενους, όλους αυτούς που χτίζουν την πόλη, η ανεργία σαρώνει, 33.000 ανέργους έχουμε, η κατάσταση στην πόλη μας, βλέπουμε ας πούμε από τις θεομηνίες, από τις καταστροφές που γίνονται και αυτά όλα θα πρέπει να αποκατασταθούν, μεγάλα αιτήματα τα οποία έχουμε, όπως είναι το τρένο, η υπογειοποίησή του, όπως είναι η διεκδίκηση του Ριγανόκαπου, όπως είναι να φτιάξουμε τους δρόμους μας, να φτιάξουμε τις πλατείες μας, να φτιάξουμε την πόλη μας, την παραλιακή τη ζώνη. Όλα αυτά απαιτούν χρηματοδότηση, η οποία δεν έρχεται. Ο Δήμος βρίσκεται σε δύσκολη θέση οικονομικά και λόγω της ακρίβειας, όπως την ακρίβεια την πληρώνει και ο λαός μας, ο οποίος δυσκολεύεται. Η ακρίβεια αγκαλιάζει τα ζητήματα της ενέργειας. Ένα 40% αύξηση, για παράδειγμα, τα 4 εκατομμύρια που πληρώνουμε εμείς για δημοτικό φωτισμό θα πάει αμέσως 1.600.000 παραπάνω. Μας βασανίζουν και μας τιμωρούν για τις δικές τους ανικανότητες αλλά και επιλογές, όπως για παράδειγμα για το τέλος ταφής, και να μας τιμωρούν για να βάλουν άλλα 2 εκατομμύρια να τους δώσουμε. Άρα λοιπόν εμείς για να λειτουργήσουν τα σχολεία μας, να έχουμε τις αυλές των σχολείων μας γεμάτες, να έχουμε τις αθλητικές εγκαταστάσεις μας όπως πρέπει για να παίζουν τα παιδιά μας, να έχουμε τις παιδικές χαρές, ένα πλήθος δηλαδή αναγκών, να μπορέσει να λειτουργήσει η ΔΕΙΑ, η οποία έχει φτάσει στο σημείο λόγω το ότι μας στερούν τον εργαζόμενους, δεν έχουμε προσλήψεις, τι έχουμε, φτάνουμε στο σημείο να μην μπορεί να λειτουργήσει. Ζητήσαμε 102 εργαζόμενους από τη ΔΕΙΑ εδώ και πόσα χρόνια και αυτά δεν εγκρίνονται, με αποτέλεσμα να είναι αναποτελεσματική η ΔΕΙΑ στα κρίσιμα ζητήματα της σύνδρευσης και της αποχέτευσης για να ανταποκριθεί. Το ίδιο φυσικά ισχύει και για το Δήμο για τις προσλήψεις. Ζητούμε μόνιμους εργαζόμενους να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να έχουμε όλον εκείνο τον επαρκή αριθμό για να μπορούμε να στελεχώσουμε τις υπηρεσίες μας, για να έχουμε μεγαλύτερη προσφορά στον πατραϊκό λαό και φυσικά τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Να αναφέρω έναν αριθμό. Ο Δήμος Πατρέων, ενώ δικαιούται με βάση τους νόμους αυτούς τους οποίους οι κυβερνώντες έχουν κάνει διαχρονικά και με τον νόμο Καλλικράτη, δικαιούται 91 εκατομμύρια ευρώ, εμείς παίρνουμε 23 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν γίνεται με αυτή τη μικρή χρηματοδότηση να λειτουργήσει ο Δήμος και δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαρατσώνουμε τον πατραϊκό λαό και να το φορολογούμε δεύτερη και τρίτη φορά
για να μπορούμε να έχουμε πόρους αναγκαίους. Όλα αυτά και που περιγράφονται συνοπτικά στο κάλεσμα το οποίο το έχετε στα χέρια σας, όπως τα ζητήματα με την υγεία, που ξεκινάμε και λέμε για παράδειγμα, και πρέπει να ξέρετε ότι εξαιτία οι συνέπειες της κακής διαχείρισης του ζητήματος της πανδημίας μας έχει φτάσει στο σημείο να έχουμε και πολύ περισσότερους θανότητες από αυτή την υπόθεση. 17% περισσότερους από το 2019. Άρα όλες αυτές οι συνέπειες της κακής διαχείρισης του θέματος, της μη επιστημονικής αντιμετώπισης των ζητημάτων, το ότι έχουμε το νοσοκομείο του Θώρακος κλειστό και με το ζήτημα της, ενώ ζητούσαμε ένα χώρο ανακαινισμένο να το δώσουν στην πόλη μας για να έχουμε καλύτερη περίθαλψη, τα ζητήματα που έχουμε στην πρωτοβάθμια, όλα αυτά θα πρέπει να διεκδικηθούν για να έχουμε ένα δημόσιο τομέα υγείας, ο οποίος να μπορεί να στηρίζει τον καθένα μας όταν έχει ανάγκη. Με όλα αυτά τα ζητήματα εμείς λέμε ότι θα πάμε στην Αθήνα. Αυτό απαιτεί οργάνωση και απαιτεί και τη συμμετοχή. Και εμείς λέμε ότι δεν, ως πατραϊκός λαός, κανένας να μην λείψει από αυτόν τον αγώνα. Όλοι θα πρέπει να πάμε στην Αθήνα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μένουμε στην περιγραφή, αλλά πάμε στην διεκδίκηση. Και επειδή η ζωή έχει αποδείξει ότι αν δεν φωνάξεις, αν δεν διεκδικήσεις, δεν θα πάρεις, όλοι εμείς λοιπόν θα πρέπει στις 29 του Γενάρη, ημέρα Σάββατο, να οργανώσουμε τη ζωή μας εκείνη την ημέρα και με τις συλλογικότητές μας, με τους συλλογικούς μας φορείς, το εργατικό το κέντρο, το σύλλογο των εμπορικών, το ΣΚΙΑΝΑ, τους εμποροβιοτέχνες, το Ομοσπονδία των Βιοτεχνικών Σωματείων, και τους πολιτιστικούς συλλόγους, όλοι να είμαστε, τα σχολεία μας, οι σχολικές μας, οι αθλητικοί χώροι, να είμαστε, να ξεκινήσουμε, θα δώσουμε τις λεπτομέρειες, θα έχουμε και δημοτικό συμβούλιο, στο οποίο θα γίνει, το οποίο πιστεύω ότι μέχρι, επειδή είχαμε τώρα τις διμερεσίες, δεν μπορέσαμε να το λειτουργήσουμε όπως πιο νωρίτερα, αλλά από ό,τι μαθαίνω, μέχρι τη Δευτέρα θα μπορέσουμε να συγκληθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να δούμε διάφορα ζητήματα οργάνωσης αυτής της κινητοποίησης και φυσικά καλούμε και εσάς να προβάλλετε την κινητοποίηση που πάμε να κάνουμε για να φτάσουμε να έχουμε να καταλάβουν και οι κυβερνώντες ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να περιγράφουμε μόνο ή και να ανεχόμαστε η πόλη μας να μην έχει αυτά που δικαιούται.